και θα καλέσω τον κύριο Σουγκλάκο από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για να μας πει για τα θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαχαίρια σωδέρου και παρουσία νέων βιοδεικτών. Το νέο το έβαλε εντός εισαγωγικών, είναι πάρα πολύ παλιό γνώριμη, ειδικά το MSI. Ευχαριστώ, Μιχάλη, για την πρόσκληση και το θέμα. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Θα προσπαθήσω σε ό,τι αφορά αυτούς τους δύο δείκτες, μιλώντας κατά βάση για τη μεταστατική νόσο, γιατί αν εξαπλωθούμε στην πρώιμη νόσο, η συζήτηση είναι ατέρμονη και τα δεδομένα λείπουν. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στα ιστορικά δεδομένα, πού τα μάθαμε αυτά τα πράγματα και ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος. Θα δούμε ποιες είναι οι θεραπείες που σήμερα έχουμε διαθέσιμες, πού πάει το πράγμα από εδώ και πέρα, και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η ιστορία της μικροδορυφορικής αστάθειας είναι δουλειά ενός και μόνο ανθρώπου, του Henry Lynch, και γι' αυτό όποιος θέλει να αναφέρεται σε αυτή τη νόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να τον τιμά αναφέροντας το όνομά του. Ο Henry Lynch είναι σήμερα 90 χρονών, γυρνάει όλο τον κόσμο και συνεχίζει να προσπαθεί να εγείρει την προσοχή της ιατρικής κοινότητας σε αυτό το σύνδρομο, που είναι το πιο συχνό σύνδρομο καρκινικό που υπάρχει. Μπορεί να μην έχουμε στάρ να χειρουργούνται και να κάνουν μαστεκτομές, αλλά εξακολουθεί το σύνδρομο Lynch να είναι πολύ πιο συχνότερο από οποιοδήποτε άλλο καρκινικό σύνδρομο. Έτσι λοιπόν, πρώτος χαρακτήρισε την νόσο πολύ πρώιμα και μετά από πολλά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, βρήκαμε ποιες είναι οι μοριακές βλάβες, βρήκαμε το σύστημα των μικροδορυφόρων, τις γαμετικές μεταλλάξεις αυτές, την αποσιώπηση αυτών των γονιδίων στο σποραδικό καρκίνο και φτάσαμε να το χαρακτηρίζουμε σαν ειδική υπομορφή. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να, τεχνικά στο εργαστήριο να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Χρησιμοποιούσαμε κάποια πάρα πολύ ειδικά τζέλ. Όταν τρέχαμε τέτοια τζέλ, ουσιαστικά λείπαμε από το σπίτι μας δύο μέρες σε cold room που έπρεπε να αλλάζουμε συνθήκες, με τζελάκια που ήταν σαν μεμβράνες, μέχρι που ήρθαν οι τεχνικές του sequencing και μπορέσαμε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, αυτό που κάναμε με πολύ κόπο μέσα σε δύο μέρες, να το έχουμε μέσα σε μια ώρα και να μπορούμε με πέντε δείκτες που είχαν συμφωνηθεί σε ένα consensus του TCI να χαρακτηρίζουμε τους όγκους σαν MSI high ή σαν MSI low. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας δύο τεχνικές. Η μία είναι η άνοση στο χημεία, χαρακτηρίζοντας και τις τέσσερις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο σύστημα, ή τη μοριακή ανάλυση. Οι τεχνικές φαίνεται να είναι εφάμιλες. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό μεγαλύτερης ευαισθησίας στη μοριακή τεχνική, αλλά η τεχνική της ανισοχημίας είναι απαραίτητη για να κατευθύνει καλύτερα προς την ανέβρεση των γενετικών συνδρόμων. Και επίσης ο όρος έχει πια αλλάξει. Δεν μιλάμε για μικροδορυφορική αστάθεια, αλλά μιλάμε για επάρκεια ή μη επάρκεια του συστήματος MMR και έχει αντικαταστήσει την παλιά ορολογία. Αυτή η όγκη φαίνεται να είναι κάτω από το μικροσκόπιο πολύ πιο επιθετική. Είναι τα βλενώδη καρκινώματα, είναι αυτά που λέμε δίκινη σφραγιστήρωση δακτυλίου, είναι τα αδιαφοροποίητα καρκινώματα, είναι τα καρκινώματα με μεγάλη γυντερογένεια, αλλά είναι και τα καρκινώματα που είναι πλήρως σχεδόν διηθημένα από λεμφοκύτταρα, και αυτό είναι που τους δίνει τα καλά χαρακτηριστικά στην πρόγνωση σε σχέση με τους όγκους με proficient MMR. Ποια είναι η πρώτη και βασική χρήση της ανάλυσης της μικροδορυφορικής αστάθειας? Το να βρούμε τις οικογένειες που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν αυτά τα νεοπλάσματα. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Όχι ότι είναι προβλεπτικός βιοδείκτης για ένα φαρμακούλι. Το 2015, σύμφωνα με τη βάση του NKPS, μόνο 10% των ασθενών έκανε MSI testing, ανεξαρτήτως σταδίου. Και αυτό το ποσοστό είναι απαράδεκτο. Τι κάνουμε λοιπόν αν βρούμε έναν όγκο μικροδορυφορική αστάθεια? Ένα πράγμα. Κάνουμε BRAF μετάλλαξη. Αν υπάρχει BRAF μετάλλαξη, ο καρκίνος αυτός είναι σποραδικός, δεν χρειάζεται παραπέρα έλεγχος, σταματάμε εκεί. Αν δεν βρούμε, υπήρχε η λογική του να κάνουμε τη μεθυλίωση MLH1, αφού αυτός είναι ο μηχανισμός αποσιώπησης του σποραδικού καρκίνου. Όμως, μεθυλίωση MLH1 μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα με μια γαμετική μετάλλαξη σαν δεύτερο χτύπημα. Άρα δεν μπορείς να αποκλείσεις έναν άρρωστο από γενετική ανάλυση επειδή βρήκες μεθυλίωση MLH1. Άρα δεν χρησιμοποιείται σήμερα για το γενετικό σύνδρομο. Και αν θέλετε τον αλγόριθμο, κάνουμε MSI ανάλυση σε όλους τους ασθενείς και θα σας πω ποιοι είναι όλοι οι ασθενείς, και συνέχεια αν είναι θετική κάνουμε
BRAF μετάλλαξη. Αν η BRAF μετάλλαξη είναι παρούσα, σταματάμε, χαρακτηρίζουμε τον καρκίνο, σποραδικό καρκίνο του παχαίου εντέρου. Αν δεν είναι, κάνουμε γενετική ανάλυση στο αίμα. Ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος? Αυτοί οι ασθενείς έχουν δεκαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκινωμάτων, αλλά αν τους ξέρουμε, όχι ασθενείς, υγιείς, ο αδερφός του αρρώστου που θα έρθει, ο πατέρας του, η μάνα του, ο πρώτος ξάδερφος, το παιδί του, που θα έρθει στο ιατρείο, παρακολουθείται σε ένα πρόγραμμα που ξέρουμε για τους ασθενείς με στάδιο Lynch, θα ζήσει όσο και αν δεν είχε τη μετάλλαξη. Δεν επηρεάζει την επιβίωσή του και ας πάθει 5 καρκίνους. Θα ζήσει το ίδιο. Και ποιους αρρώστους ψάχνουμε? Σύμφωνα με τα δεδομένα του Οχάιο, του κέντρου που ανέπτυξε ο Lynch, όλους τους ασθενείς κάτω των 70 χρονών, ανεξαρτήτως σταδίου και χαρακτηριστικών του όγκου, και τους ασθενείς άνω των 70 χρονών που πληρούν ένα από τα κριτήρια Bethesda. Πρακτικά δηλαδή, στους 100 ασθενείς θα πρέπει να αποκλείσετε από MSI 2-3, οπότε κάντε το σε όλους να το καθιερώσουμε, όπως κάνουμε οι στρογονικούς υποδοκίες και χερτούς στον καρκίνο του μαστού, είναι υποχρεωτικό να κάνουμε MSI ανάλυση. Τι μάθαμε την τελευταία τετραετία? Μάθαμε ότι αυτοί οι όγκοι έχουν πολύ ψηλό μεταλλαξιογόνο φορτίο, περίπου ένα δεκαδικό λογάριθμο περισσότερες μεταλλάξεις ανά base pair σε σχέση με τον δεύτερο όγκο, και είναι φοβερά ευαίσθητοι στην ανοσοθεραπεία για αυτόν τον λόγο, επειδή παράγουν πεπτίδια που αναγνωρίζονται εύκολα από το ανοσολογικό σύστημα. Είναι ήδη οι όγκοι διθυμένοι από λεμφοκύτταρα και αυτό τους δίνει εξαιρετική ευαισθησία στην ανοσοθεραπεία, είτε αυτή είναι πεμπρολίζουμα, είτε με νιβόλουμα, είτε και με το συνδυασμό. Εδώ όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε μέσα στο MSI υποομάδες που είναι MSI με BRAF μετάλλαξη, MSI σποραδικός καρκίνος wild type, MSI σύνδρομο Lynch. Είναι όλοι το ίδιο? Απαντάνε όλοι το ίδιο στην ανοσοθεραπεία? Τα δεδομένα είναι λίγο μικρά, αλλά υπενικτικά ότι αυτές οι υποομάδες έχουν σημασία. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι ασθενείς με σύνδρομο Lynch έχουν εξαιρετική πορεία όταν παθαίνουν καρκίνο, επειδή είναι υπό έντονη αντινοσοποιητήριση. Κάνουν πολλούς περισσότερους καρκίνους κάθε μέρα από αυτούς που διαγνώσκουμε και το ανοσολογικό τους σκοτώνει αυτούς, και υπάρχει τυχιοποιημένη μελέτη που τρέχει με αντιγόνα με αυτά τα frame shift πεπτίδια εναντίον όγκων σε ασθενείς με σύνδρομο Lynch σαν προληπτική θεραπεία. Η ιστορία της BRAF μετάλλαξης είναι πολύ πιο σύντομη. Είναι περίπου μια δεκαπενταετία όταν η Davis δημοσίευσε στο Nature αυτό το άρθρο που έλεγε, που χαρακτήριζε την BRAF μετάλλαξη, και όταν μιλάμε για BRAF μετάλλαξη μιλάμε για την αντικατάσταση της βαλίνιας σπαρταμικό οξύ στη θέση 600 της πρωτεϊνικής αλύσης του ογκογονιδίου. Τότε τα ποσοστά ήταν λίγο ψηλότερα, μιλάει για 70% μελάνωμα, 10% παχύ. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτά είναι χαμηλότερα. Και επίσης ξέρουμε, παρόλο ότι το BRAF είναι ένα downstream μόριο του KRAS, ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα βρεις μεταλλαγμένο KRAS και BRAF, σιγά τα αυγά, η θεωρία του mutual exclusive υπάρχει στην ογκολογία από αιώνες. Και τι άλλο ξέρουμε? Ότι δεν είναι η ίδια βιολογική σημασία. Παρόλο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η φωσφοριλίωση και ενεργοποίηση ΣΕΡΚ, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου το ίδιο και γι' αυτό δεν είναι η ίδια η αναστολή. Τι άλλο ξέρουμε? Ότι όταν μιλάμε για μεταλλάξεις του BRAF στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, μιλάμε μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Οι υπόλοιπες μεταλλάξεις του BRAF που υπάρχουν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά δεν έχουν προγνωστική αξία, δεν έχουν προβλεπτική αξία, οι ασθενείς αυτοί δεν πάνε χειρότερα. Ξεκίνησε λοιπόν να διερευνάται αυτή η αξία, η προγνωστική προβλεπτική του BRAF. Η πρώτη μελέτη μεγάλη είναι αυτή από το Σάμοβιτς, που έδειξε ότι υπάρχει δυσμενής προγνωστική αξία σε πρώιμο χειρουργήσιμο καρκίνο του παχαίους εντέρου. Και η πρώτη μελέτη που ανέδειξε την σημασία της BRAF μετάλλαξης προγνωστικά στον καρκίνο του παχαίους εντέρου υπήρξε αυτή εδώ, που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης σε συνεργασία με τον Ντάνα Φάρμπερ, και όπου βρήκαμε από ένα πάνελ 252 μεταλλάξεων ότι η μόνη που είχε σημασία ήταν αυτή που αφορούσε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη του BRAF, που πρόσδεδε μια πολύ κακή πρόγνωση σε αυτούς τους ασθενείς.
Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν σε ένα δεύτερο ανεξάρτητο σετ, όπου επίσης είδαμε ότι αν έχεις BRAF μετάλλαξη, έχεις πιθανότητα 46% να έχεις και μεσάι-high φαινότυπο και επίσης υπερέκφραση κυκλίνης D, δείχνοντας ότι ακόμα και στην BRAF μετάλλαξη υπάρχει η ενεργοποίηση του WNT. Στη συνέχεια, στη μεγαλύτερη προοπτική μελέτη που κάναμε, εντάσσοντας 504 ασθενείς all comers με μεταστατική νόσο στο κέντρο μας επί 7 χρόνια, είδαμε ότι η BRAF μεταλλάξεις είναι συχνότερη σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 65, σε όγκους κακής διαφοροποίησης, σε αυτούς που έρχονται με κακό performance status. Ξέρουμε όλοι ότι είναι σπάνιο ένας ασθενής με καρκίνο παχαίου εντέρου να έρθει με performance status 2. Αν έρθει, πάνω από 50-55% έχει πιθανότητα μετάλλαξη του BRAF αυτούς ο ασθενής. Επίσης, συνδυάζονται με περιτοναϊκές μεταστάσεις και κακής διαφοροποίησης όγκου. Και σε αυτό το προοπτικό δείγμα φάνηκε ότι πρώτον, το BRAF έχει τρομερά κακή, τρομερά δυσμονή πρόγνωση. Η διάμεση επιβίωση είναι κάτω του έτους. Και αν δεν έχει BRAF μετάλλαξη με καρκίνο του παχαίου εντέρου, η διάμεση επιβίωση είναι 36 μήνες. Και η πενταετής επιβίωση είναι τουλάχιστον 25%. Αυτά είναι τα σύγχρονα δεδομένα με αυτές τις θεραπείες και επιβιώσεις των 24 και 30 μηνών πρέπει να φαίνονται αστείες σήμερα. Επίσης, το άλλο που έχουμε διαπιστώσει, αφού το που λένε μας είναι τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, είναι ότι αυτοί οι άρρωστοι έχουν πολύ ψηλό φορτίο κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και μπορεί κανείς και εύκολα να αναλύσει τη μετάλλαξη και στο αίμα με αρκετή ακρίβεια και ευαισθησία. Το θέμα του αν το BRAF είναι προβλεπτικός παράγοντας για την χορήγηση αντιγεφάρα αντισωμάτων, νομίζω ότι είναι μια μαρκετίστικη συζήτηση. Δεν έχω δώσει ποτέ αντιγεφάρα αναστολέα σε BRAF μετάλλαγμένο, σε όγκο με BRAF μετάλλαξη και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς? Έδειξε ο Παύλος, τα guidelines προέρχονται από τον σύντροφο Φαλκόνε, σύντροφο εν φολφοξύρη Φαλκόνε, ο οποίος σε μια υπανάλυση 28 ασθενούς κατόρθωσε και πέρασε τα guidelines της ΕΣΜΟ ότι αυτοί οι άρρωστοι πρέπει να θεραπεύονται με φολφοξύρη μπεβασίζουμαμπ. Okay. Αν δει κανείς τα δεδομένα από την πρόσφατη μελέτη της AIO που χρησιμοποίησε φολφοξύρη πανιτούμουμπαμπ, επίσης 26 ασθενείς είναι. Αυτοί οι ασθενείς έχουν πολύ ψηλότερο ποσοστό ανταποκρίσεως όταν δώσει φολφοξύρη πανιτούμουμαμπ, που είναι ακόμα πιο τοξικό. Τι κερδίζουνε? Τίποτα. Ανταποκρίνονται 2 μήνες και μετά υποτροπιάζουν όλοι. Κάτι καλύτερο πρέπει να βρούμε. Τα μόνα πιστικά δεδομένα για τη χρήση χημειοθεραπείας με κάποιο βιολογικό παράγοντα, κατά τη γνώμη μου, προέρχονται όσο μπορεί να είναι πιστικά από μια υποανάλυση μια υποομάδα ασθενών στη Βελούρ, φολφύρι αφλίπερσεφ δεύτερη γραμμή, όπου η χορήγηση αφλίπερσεπτ αύξησε την επιβίωση περισσότερο από 4 μήνες, το διάστημα έως την υποτροπή κατά 3,5 μήνες και διπλασίαση σχεδόν τις αντικειμενικές ανταποκρίσεις. Τα interaction p-value δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Βλέπετε ότι ο αριθμός είναι μόνο 36 ασθενείς. Το θέμα είναι τι κάνει η ΕΣΜΑ. Αφού έβγαλε guidelines με 28, θα βγάλει με 36. Αν αρχίσουμε αυτή τη δουλειά, θα βρούμε να λέμε πολλή ώρα. Και βλέπετε ότι αν μιλάμε για BRAF, το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το στάνταρ σκέλος, τουλάχιστον μελέτη της δεύτερης γραμμής, με ένα διπλασιασμό σχεδόν της επιβίωσης προέρχεται από αυτή τη μελέτη. Τι άλλο αρχίσαμε να κάνουμε? Όταν στο μελάνωμα δίνουμε αναστολή στον BRAF, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το κάναμε στο παχύ 0. Okay. Δώσαμε διπλή αναστολή, όπως κάνουμε στο μελάνωμα, BRAF και ERK. Ούτε 10% των ασθενών δεν είχαν σταθεροποίηση της νόσου. Μετά ήρθε μία μελέτη από την Ολλανδία που έλεγε ότι αν αναστείλεις και το loop, ένα αρνητικό feedback που γίνεται με τον EGFR, μπορεί να πάρεις καλύτερα αποτελέσματα. Και πάλι εκεί τα δεδομένα λένε ότι ένα 20% έχει ένα όφελος από αυτή την τριπτή αναστολή. Άρα ερωτώ εγώ, αφού χρειάζεται 3 βιολογικά φάρμακα για να έχεις κάποιο όφελος από την GFR θεραπεία, γιατί να δίνεις ένα και να περιμένεις τι? Άρα μη δίνετε GFR θεραπεία σε BRAF μεταλλαγμένους ασθενείς. Τι άλλους τρόπους δοκιμάσαμε? Δοκιμάσαμε να δώσουμε αναστολέα του BRAF με αντι-GFR και ειρηνοτεκάνη, σε τυχιοποιημένη μελέτη μάλιστα.
δοκιμάστηκε η τριπλή αναστολή όπως σας έδειξα και υπήρξαν και δεδομένα πρόσφατα από καινούριους αναστολής του BRAF μαζί με την GFR που είναι αρκετά επιπεδοφόρα. Σε αυτή την αμερικάνικη μελέτη τυχεοποιήθηκαν οι άρρωστοι να πάρουν ειρηνοτεκάνη και σετούξιμαμπ με ή χωρίς BRAF αναστολέα και ουσιαστικά αυτοί που έπαιρναν ειρηνοτεκάνη και σετούξιμαμπ δεν είχαν κανένα όφελος, πάνω από τους μισούς υποτροπίαζαν στην πρώτη αξονική που έκαναν. Φάνηκε ότι υπήρχε μια διαφορά στο progression free survival για την τριπλή αναστολή και σήμερα είναι ένας από τους τρόπους στη δεύτερη γραμμή να θεραπεύσει αυτούς τους ασθενείς. Η πιο σημαντική μελέτη πιθανότατα στις επόμενες γραμμές πέραν της πρώτης είναι αυτή που ανακοινώθηκε πέρσι στη Βαρκελόνη, στο World ESMO GI και η οποία με τα καινούργια φάρμακα, το encorafenib και το binimetinib, από την Bayer Fabre σε συνδυασμό με το cetuximab έδωσε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό ανταποκρίσεων και ένα σημαντικότατο overall survival που έφτανε το 85% είτε είχαν πάρει είτε δεν είχαν πάρει θεραπεία πιο πριν και είναι η πρώτη πραγματικά αισιόδοξη μελέτη για την αναστολή του BRAF στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Είπαμε όμως ότι περίπου η μισή ασθενής ή κάτι λιγότερο με BRAF μετάλλαξη είναι MSI-high. Τα ποσοστά ανταποκρίσεως στην ανοσοθεραπεία σε αυτούς είναι γύρω 40%. Δεν είναι πολύ ψηλά, είναι χαμηλότερα από τους MSI high χωρίς BRAF μετάλλαξη. Αυτή η μελέτη που ανακοινώθηκε στο ESMO και αφορά το συνδυασμό του ιππιλίμουμαμ με το ολιβόλουμαμ, είχε κατά τη γνώμη μου το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο που έδωσε είναι αυτό εδώ. Ότι είχε ψηλά ποσοστά ανταποκρίσεων 71% σε BRAF μεταλλαγμένους ασθενείς και 88% χωρίς πρόοδο νόσου το ένα έτος. Άρα πιθανώς για αυτή την υποομάδα η διπλή αναστολή με anti-CTLA-4 και anti-PD-L1 να είναι ο δρόμος. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος? Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, δεν έχω χρόνο για να σας δείξω τη βιολογία από πίσω, αλλά φαίνεται ότι η BRAF μετάλλαξη είναι ένας σημαντικός διακόπτης που επαναπρογραμματίζει το μεταβολισμό της γλυκόζης, το ενεργειακό δυναμικό και την πρωτεϊνοσύνθεση και τη σύνθεση νουκλεϊνικών οξέων στο κύτταρο. Οπότε υπάρχουν σημαντικότατες δραστηριότητες και στην κλινική πράξη. Υπάρχει μια μελέτη με mTOR αναστολή φάση 1, αλλά στο εργαστήριο πάρα πολλές μελέτες με PKM2 inhibitors ή με τροποποιητές του οξυδοτικού στρες. Υπάρχουν προσπάθειες να γίνει αναστολή και της PI3K, γιατί υπάρχει ένας κροστόκο των μονοπατιών που φαίνεται ότι οδηγεί σε αντίσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές εξελίξεις στην αναστολή, στους αναστολής αυτοφαγίας, στους τροποποιητές αυτοφαγίας μαζί με BRAF inhibitors. Μάλιστα, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών έχει κάνει πολλή δουλειά και προσπαθεί να αναπτύξει τέτοιες αναστολής. Και υπάρχει και η θεωρία του να αναστείλουμε τα μονοπάτια του BRAF ή την ERK μαζί με ανοσοθεραπεία. Συμπερασματικά, ο BRAF καρκίνος ο καρκίνος παχαίως εντέρου με BRAF μετάλλαξη έχει πλέον μια πολύ καλά χαρακτηρισμένη βιολογία, έχει μια κλινική πορεία που την ξέρουμε πολύ καλά και είμαστε σε μια φάση με τα τελευταία 2-3 χρόνια που αρχίζουμε να αποκτούμε θεραπευτικές επιλογές. Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε μελέτες σχεδιασμένες σωστά και με αρκετό power, ουσιαστικά χρειάζεται μια παγκόσμια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και αν έχω 30 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να σας δείξω ένα περιστατικό που έχουμε τα τελευταία 33 χρόνια στην Κρήτη. Είναι μια γυναίκα που πριν από περίπου 32 μήνες ήρθε με οξύ κοιλιακό άργος και μέτους στα επίγοντα, είχε ένα αποφρακτικό ηλαιό, χειρουργήθηκε. Ήταν γεμάτη κοιλιά κατηλημένη από περιτοναϊκές μεταστάσεις και μερικές δεκάδες υπατικές μεταστάσεις. Βρέθηκε ένα χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα, Signet Ring, με βλενοπαραγωγό, TAF4, NI2 κτλ. Και βέβαια ήταν με πολύ σημαντική έκπτωση της φυσικής λειτουργίας, με πολλές διάρειες, με διάχυτο κοιλιακό άλγος, με απώλεια βάρος. Οι υπατικές μεταστάσεις από το χειρουργείο μέχρι την πρώτη εκτίμηση είχαν αυξηθεί σημαντικά και βέβαια η ασθενής είχε BRAF V600E μετάλλαξη και είχε και deficient MMR.
Οπότε, έχοντας τη μελέτη Μίνωας και γνωρίζοντας τα αποτελέσματα του αφλίπερσεπτ, η γυναίκα αυτή μπήκε στη θεραπεία με φολφίρι και αφλίπερσεπτ, είχε μια πολύ καλή ανταπόκριση, με μεγάλη μείωση και της περιτοναϊκής και της υπατικής νόσου, με ένα διάστημα κοντά στους 11 μήνες, υποτροπίασε. Όταν η υποτροπία ήταν σε κατάσταση που μπορούσε να πάρει ανοσοθεραπεία που είχε ήδη παραγγελθεί, πήρε πεμπρολίζουμαπ. Στον τελευταίο της έλεγχο ουσιαστικά έχει CR στο σηκώτη και έχει σταλεί να κάνει PET scan, μήπως μπορούσαμε να πάμε και παρακάτω. Άρα υπάρχει εξέλιξη, μικρά βήματα για αυτούς τους λίγους ασθενείς, αλλά φαίνεται ότι μπορούμε σιγά σιγά να αντιστρέψουμε αυτή τη μοίρα που ουσιαστικά ήταν καταδικαστική έως σήμερα. Ευχαριστώ. Να συγχαρούμε τον Γιάννη τον Σουβλάκο για την εξαιρετική παρουσίαση και για το πραγματικά εντυπωσιακό επιστημονικό του έργο όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά έβαλε την Ελλάδα μέσα στο χάρτη της έρευνας στον καρκίνο του παχιασοντέρου και όχι μόνο. Υπάρχει χρόνος για κάποιες ερωτήσεις, σχόλια ή ό,τι άλλο θέλετε. Να κάνω εγώ έτσι μια ερώτηση, Γιάννη. Ποιος είναι ο ρόλος του μεταλλαγμένου PI3K που σε άλλους όγκους φαίνεται ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο στις υγρές βιοψίες. Έχουμε κάτι καινούριο από πλευράς προγνωστικού και προβλεπτικού παράγοντα. Και εκεί τα πράγματα έχουν πάει περίεργα. Υπάρχουν δεδομένα που λένε ότι η μετάλλαξη στο εξόνιο 20 της PI3K είναι προβλεπτική για την anti-GFR θεραπεία και δεν δράει σε αυτούς. Αντίθετα, η μετάλλαξη στο εξόνιο 9 δεν έχει καμία σημασία. Και θυμίζω ότι η 20 είναι η ενεργή πρωτεΐνη που φωσφοριλιώνεται, η 9 είναι αυτή που προσκολάται στα upstream μόρια. Φαίνεται ότι αυτή η μετάλλαξη δεν έχει νόημα σαν προβλεπτική. Υπάρχει μια υποκατηγορία ασθενών με BRAF μετάλλαξη και PI3K μετάλλαξη, η οποία είναι απλά καταστροφική. Δεν προλαβαίνουν να τους αρρώστους και πεθαίνουν. Δηλαδή, αυτός ο καρκίνος είναι και πραγματικά και στο εργαστήριο να το δεις, σου κάνει τεράστια εντύπωση. Και στο μονοπάτι RAF-RAS MET ERK, έχουμε κάτι καινούριο με το targeting του ERK. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το targeting του ERK δοκιμάζεται σήμερα σημαντικά σε σχέση με την ανοσοθεραπεία, να συνδυάσει δηλαδή αναστολή της ERK και ανοσοθεραπεία, είτε είναι BRAF με MSI high φαινότυπο, είτε με MSI stable. Και επίσης η καινούργια μελέτη με τα φάρμακα της Pierre Fabre φαίνεται για κάποιο λόγο να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το άλλο που μπορεί να κάνει, γιατί το έχουμε δει στο εργαστήριο, είναι το να στέλνει την ERK, υπάρχει ένα αρνητικό feedback που φωσφοριλιώνεται η PI3K, οπότε μελετάνε ταυτόχρονη αναστολή και των δύο. Είναι πάρα πολύ τοξικό στη σημερινή κλινική πράξη. Υπάρχει άλλη ερώτηση, ο κύριος Παπακώστας. Συγχαρητήρια. Το μικρόφωνο να έχει την καλοσύνη. Σε πολύ δύσκολους όγκους όπως είναι αυτοί που έχουν BRAF μετάλλαξη, είναι προφανές ότι η αναστολή, η στόχευση ενός μόνο μονοπατιού ίσως δεν φτάνει. Και έχω υπόψη αυτό που διαβάζουμε αυτές τις μέρες για τους Ισραηλινούς με τα πεπτίδια που έχουν πολλαπλή στόχευση σε πολλαπλούς στόχους, τουλάχιστον τρεις, και με μικρά μόρια, μέχρι 16 αμινοξέα, μαζί με μια τοξίνη. Ίσως, αυτό ίσως είναι μία καινούρια προσέγγιση με πολύ ενδιαφέρον και αν η τοξικότητα είναι και τόσο μικρή όσο λένε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο να μας πεις γιατί ασχολείσαι. Αυτή η δουλειά, έδειξα αυτό με τα frame shift peptides που δοκιμάζονται σήμερα σε άτομα με νόσο του Lynch, ώστε να αυξήσουν την αβενοσοπητήρηση και να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Σαν προληπτικά, από εκεί ξεκίνησε η ιδέα και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να το εφαρμόζουμε και θεραπευτικά. Φαίνεται ότι δουλεύει, απλώς θέλει εξατομίκευση ανάλογα με το τι πεπτίδια σε ποιο σετ συζητάμε. Να. Και τελευταία ερώτηση, μπορείς να δέσεις το μικροβίωμα που είναι ίσως μια από τις εντυπωσιακές εξελίξεις στον χώρο με την όλη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του αρρώστου. Στο... Με καρκίνο παχαίως, μεταστατικό καρκίνο πάντα. Αν με το, γενικότερα. Γενικότερα το βάζω. Ναι. Οι όγκοι που έχουν μεθυλίωση και είναι υπερμεθυλιωμένοι, φαίνεται ότι είναι υπερμεθυλιωμένοι από συγκεκριμένα γονίδια του μικροβιώματος, που έχουν σχέση και με τη διατροφή, την άσκηση, τον τρόπο ζωής,
ακόμα και με τον τρόπο γέννηση, αν έχει κατοικίδια στο σπίτι κτλ. Φαίνεται ότι τα σκυλιά, εκτός από όλα τα καλά που μας κάνουν, μας μειώνουν και τον κίνδυνο να πάθουμε καρκίνο, πέρα των άλλων. Οπότε, ειδικά μικρόβια αυξάνουν τις μεθύλ τρανσφεράς, προκαλούν μεθυλίωση και μπορεί να τα σχετίσει ακόμα και με σποραδικό καρκίνο του παχαίου εντέρου με MSI high φαινότυπο. Είμαστε σε θέση να συστήσουμε συγκεκριμένα τρόφιμα για να βελτιώσουμε το μικροβίωμα και ως εκ τούτου να μειώσουμε τον κίνδυνο καρκίνου παχαίου εντέρου? Όχι, επουδενή. Αυτά που μπορούμε να συστήσουμε πρωτοπαρών στον ασθενή με καρκίνο του παχαίου εντέρου είναι η άσκηση 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα περπάτημα κολύμπη ποδήλατο και μία χούφτα ξηρού καρπού την ημέρα. Φρέσκους, άψητους και ανάλαφους. Αυτά τα δύο είναι στα guidelines. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.